Κύριε, νεκρόν θανάτο, θανάτο πατήσα. Όλοι μας θα φιλοξενηθούμε σήμερα. Θα μελετήσουμε τρία κομματάκια πάνω που αναφέρονται στα σημερινή, στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτά που περνάμε και αυτά που ζούμε. Το πρώτο κομμάτι το έχει γράψει ο μακαριστός γέροντας, επίσκοπος, πρώην επίσκοπος Φλωρίνης, Πάτερ Αυγουστίνος, Γαντιώτης. Διαβάζω λοιπόν σιγά σιγά. Γιατί έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το ερώτημα. Τίποτε, αγαπητοί μου, δεν είναι τυχαίο στον κόσμο. Ούτε μία σταγόνα νερού, ούτε ένα φύλλο από τα δέντρα δεν πέφτει χωρίς καμία αιτία. Κάθε πράγμα ή γεγονός έχει την αιτία του. Είσαμε εδώ, νομίζω είναι απλό. Κέντρο λοιπόν του θέματος είναι ότι για όλα τα συμβάντα της ζωής μας, για όλα, υπάρχει και μία αιτία. Οι άνθρωποι ερευνούν για να βρουν τα βαθύτερα αίτια. Γιατί αυτό, Δημήτρη, γιατί το άλλο. Έλεγες προηγούμενος. Yeah. Έτσι δεν είναι. Αλλά όχι σπάνια, η έρευνα για να βρεθεί, η αιτία, η έρευνα που γίνεται, όχι σπάνια, δεν πετυχαίνει. Για ποιο λόγο έγινε αυτό και ποιο το άλλο, ερευνάμε. Αλλά συμβαίνει όμως να πέσουμε έξω ως προς την αιτία που συνέβη το γεγονός. Ο νους των επιστημόνων πλανάται. Λοξοδρομεί, πέφτει σε λαβύρινθο, αφιβολιών και βγάζει σφαλερά αποτελέσματα. Αφού κάθε ανθρώπου η λογική βρίσκεται μέσα στην πλάνη. Έτσι και προκειμένου για την αιτία της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γίνεται έρευνα, σπάνε μυαλά, μιλάνε επιστήμονες, δίνουν συμπεράσματα και γιατί όχι λάθος η ανθρώπινη λογική θα απαντήσει σύμφωνα με τα δεδομένα της, αυτά που έχει. Από όσα μαρτυρούν αυτόπτες μάρτυρες και αυτοίκοοι, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η απερίγραπτη εκείνη συμφορά δεν επήλθε μόνη της. Επαναλαμβάνω, από όσα μαρτυρούν αυτόπτε μάρτυρες και αυτοίκοοι, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η απερίγραπτη εκείνη συμφορά δεν επήλθε μόνη της. Ήταν αποτέλεσμα μιας γενικής εξαχριώσεως διαφθοράς. Έπεσε η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν αποτέλεσμα μιας
γενικής διαφθοράς που βασίλευε μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μήπως καταλαβαίνουμε, και τι γίνονται τα σημερινά γεγονότα. Προχωράμε. Ότι κύρια αιτία δεν ήταν τόσο η δύναμη του κατακτητού, δεν οφείλονταν στη δύναμη του Μωάμεθ που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, όχι στη δύναμη του, η κύρια αιτία όχι. Δεν ήταν τόσο η δύναμη του Μωάμεθ, όσο οι αμαρτίες που πλημμύρισαν το πολιτικό, κοινωνικό και ιδιωτικό βίο της Αυτοκρατορίας. Επαναλαμβάνω, οι αμαρτίες που πλημμύρισαν το πολιτικό, κοινωνικό και ιδιωτικό βίο της Αυτοκρατορίας ήταν η αιτία της πτώσεως της πόλης. Η μοναδική και κύρια αιτία. Σήμερα, τι ακούμε, χαλάσαμε σαν λαός και σαν έδινη. Δεν βρίσκει τίποτα όρθιο. Η αιτία λοιπόν είναι η διαφθορά. Προχωράμε. Πράγματι η πόλη και μαζί με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε για τις αμαρτίες των κατοίκων της. Μπορεί ο μαθητής της σχολής του ιστορικού ελισμού, να εξηγήσω αυτό, μαθητής του ιστορικού ελισμού, είναι αυτός που μελετάει βιβλία και είναι ηλιστής. Δεν πιστεύει σε ψυχή, δεν πιστεύει σε Θεό. Αυτός που μελετάει τα βιβλία και τον ενδιαφέρει μόνο αν το στομάχι είναι γεμάτο ή άδειο, δεν θα δώσει άλλη αιτία, αλλά θα ψάξει να βρει με βάση αυτό που του λέει η λογική, θα δώσει κάποια αιτία, ότι έπεσε γιατί ήταν οικονομικά ξεπεσμένο το κράτος. Μόνο στην οικονομία και στην αδυναμία την πολεμική θα αποδώσει την αιτία της τόσης Κωνσταντινούπολης. Γιατί έτσι βλέπει, έτσι καταλαβαίνει. Εκείνος ρυθμίζει την εξέλιξη των κοινωνιών να μας ειρωνευτεί για την αφελή ερμηνεία που δίνουμε. Αλλά ο άνθρωπος που αποκλείει από την ιστορία την ύπαρξη του ηθικού και πνευματικού παράγοντος, υπάρχουν παράγοντες στη ζωή μας, ηθικοί και πνευματικοί παράγοντες, που δεν τους δέχεται, δεν σε αποδέχεται ο ηλιστής άνθρωπος. Μη μου μιλάς για ήθος, μη μου μιλάς για πνευματική ζωή. Εγώ βλέπω μόνο στομάχι, εγώ βλέπω μόνο λεφτά. Αυτός θα απορρίψει οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από αυτό. Αυτός έχει μοιοπία, πνευματική μοιοπία και δεν μπορεί να δει παραπέρα αίτια και παράγοντες. Εκείνους τους παράγοντες που η επίδρασή τους στην εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών είναι τεράστια. Προσέξτε τους ηθικούς, θρησκευτικούς και πνευματικούς παράγοντες, τους απορρίπτει. Επομένως δεν μπορεί να δει παραπέρα από την ύλη. Πίσω από τους φυσικούς νόμους υπάρχουν ηθικοί νόμοι που η μεν αυστηρή τήρησή τους δημιουργεί την κοινωνική ακμή και πρόοδο, ενώ η ασίδωτη παράβασή τους από τους άρχοντες και από το λαό, όταν οι άρχοντες και ο λαός ποδοπατεί θεϊκούς και ανθρώπινους νόμους, θεϊκό και ανθρώπινο δίκαιο, οδηγεί σε καταβαράδρωση, σε κατάπτωση της κοινωνίας, κάθε κοινωνίας. Ένα μικρό έθνος που οι πολίτες του ζουν με φόβο Θεού και είναι πρόθυμοι να ακούνε
και γρήγοροι και δραστήριοι στο να εφαρμόζουν τους ηθικούς νόμους του, είναι αδύνατον να νικηθεί, έστω κι αν ο εχθρός που του επιτίθεται διαθέτει δεκαπλάσιες και εικοσαπλάσιες δυνάμεις. Διότι ένας πιστός δούλος του Θεού θα καταδιώξει χίλιους άπιστους και ασεβείς. Αυτό είναι και η διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Εθνού. Έχει μαζί του σύμμαχο τον Κύριο. Ποιος άλλος μεγαλύτερος σύμμαχος υπάρχει από αυτόν τον Κύριο? Αντιθέτως, ένα μεγάλο έθνος που οι πολίτες του είναι καθημερινοί παραβάτες των ηθικών νόμων και φρικτοί υβριστές της θείας μεγαλοσύνης του Δημιουργού και ζουν μια ζωή αρπαγής και ακολασίας, το έθνος αυτό θα καταρρεύσει. Το έθνος αυτό, του οποίου οι πολίτες δεν σέβονται ιερά και όσια, θα καταρρεύσει, θα γκρεμιστεί. Τίποτε δεν θα μπορέσει να του προσφέρει ο πιο ισχυρός εξοπλισμός, η πλωτή κολοσσή στη θάλασσα, τα υπερφούρνια στον αέρα, τα τεχνητά τείχη στη ξηρά, για εκείνον που φοβάται το Θεό. Ο ιστός της αράχνης γίνεται φρούριο απόρθητο, ενώ για τον ασεβή, τον ανεδή, περιφρονητή των εντολών του Κυρίου, θα έρθει η στιγμή που και τα χαλίβδινα τείχη που τον προστατεύουν θα γίνουν αδύναμα και πιο αδύναμα από τον ιστό της αράχνης. Στεκόμαστε εδώ, το αντιλαμβανόμαστε. Ένας λέγει που σέβεται τα θεία, ένας που έχει ηθικές αρχές και εφαρμόζει νόμους θείους και ανθρώπινους, αυτός είναι σιδηρόφρακτος, γιατί έχει αυτόν που δημιουργήσε τον κόσμο μαζί του. Ένας άλλος που δεν έχει ιερά και όσια και βλαστημεί τα θεία, και πλωτές γέφυρες να έχει και πανοπλία εναέρια και υποβρύχια και τύχη στη ξηρά απόρθητα, είναι σε ώρα κινδύνου πιο λεπτά και από την αράχνη. Εύκολα πέφτουνε. Αυτό σημαίνει, λέμε σήμερα εμείς, έχει η Ρωσία τέτοιο οπλισμό που είναι ανίκητη. Έχει η Αμερική το ίδιο, έχει η Κίνα το ίδιο, είναι μεγάλες δυνάμεις, κυβερνά τον κόσμο, είναι πλανητάρχες, λένε οι της τηλεοράσεως. Όμως, λάθη που δεν μπορεί να προλάβει η ανθρώπινη λογική, αν συμβούν όλα αυτά τα πελώρια μέσα τα πολεμικά, μπορεί σε μηδέν χρόνο να αφανιστούν. Για το ενώ και τον ασεβή, τον ανεδή, περιφρονητή των εντολών του Κυρίου, θα έρθει η στιγμή που και τα χαλίβδινα τείχη που τον προστατεύουν θα γίνουν πιο αδύναμα από τον ιστό της αράχνης. Ξερή καλαμιά που καίγεται με ένα σπίτο. Τίποτε δεν πρόκειται να σώσει τον υπερήφανο ασεβή, τον αμετανόητο λαό. Προσέχουμε, τον υπερήφανο ασεβή, τον αμετανόητο λαό, δεν το σώζει τίποτα. Μήπως μυρίζει εδώ την αιτία του κακού, την κακοδαιμονία που δέρνει την Ελλάδα, ποια είναι?
αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Δεν είναι κυρίως αυτοί που μας κυβερνάνε, αλλά η διαφθορά μας. Όπως λέει ο Κύριος με το στόμα του προφήτου Οβδιού, εάν μετεωριστείς ως αετός και αν αναμέσω των άστρων θύστην ως εάν σου, εκεί θα σε πατάξω. Λέει, αν πετάξεις ψηλά σαν αετός, πάνω από τα άστρα και εκεί στήσεις, λέει, τη φωλιά σου, την οσιά σου, τη φωλιά σου, θα σε κατεβάσω από εκεί, θα σε γκρεμίσω. Τι σημαίνει πιο απλά αυτό? Εγώ είμαι, είπα το δύναμη Αμερική, υψώνω το αναστημά μου. Εγώ είμαι η Κίνα, εγώ είμαι η Ρωσία, είμαι εγώ αυτή. Περιφάνεια. Δεν με νικάει κανείς. Η περιφάνεια. Ναι, αυτό λέει εδώ πέρα. Είναι αυτό που λέει, θα φτιάξουμε πύργο και θα υψωθεί πάνω από τον ουρανό. Αυτό λέει αυτό. Είμαστε ανώτεροι από τον Θεό, είμαστε αίτητοι, δεν μας νικάει κανείς. Ερυπή οφθαλμού, αυτά γκρεμίζονται. Όσο αδυνατός και ανίκητος φαίνεται ο ασεβής άνθρωπος ή ο ασεβής λαός, ο Θεός δεν στέκεται σαν απαθής θεατής της ιστορίας. Προσέξτε το αυτό. Ο Θεός δεν στέκεται σαν απαθής θεατής της ιστορίας. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν Έλληνες, αν όχι εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά ένας αριθμός μεγάλος από τα αδέρφια μας στην Ελλάδα, δεν έχουν να φάνε. Ο Θεός δεν στέκεται απαθής απέναντι στα γεγονότα που είναι μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι δίκαιος κριτής. Φαίνονται τα ίχνη του διαμέσου των σελίδων της ιστορίας. Τα ίχνη του Θεού φαίνονται μέσα από τις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Διαβαίνει πληρώνοντας ο Θεός την αρετή, τιμωρώντας την κακία από την άλλη μεριά. Και από το πικρό η άπειρη του σοφία του Θεού ξέρει να βγάζει το γλυκό. Από την κοπριά να βγάζει ευωδιαστά λουλούδια. Αλλά από αυτά δεν γίνονται όλα. Την κοπριά δεν γίνονται τα μυρωδά τα λουλούδια και οι τροφές. Από τι γίνονται? Τα ευωδιαστά άνθη της ειλικρινούς μετάνοιας, της ιεράς κατανοίξεως. Και από τη δουλεία που έπεσε στην αυτοκρατορία το 1453, έφερε ο Θεός το ηρωικό 21 την εθνική μας ελευθερία. Από το κακό της δουλειάς την ελευθερία του 1821 και μετά. Περνάει τα βήματά του ο Θεός, περπατάει μέσα από την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι τίποτα που να μην το βλέπει, που να μην το ακούει, που να μην το αφουγκράζεται η Θεία Δύναμη, ο Θεός μας. Κάθε χρόνο, αγαπητοί μου, με αφορμή του θλιβερού γεγονότος της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, 29 Μαΐου 1453, ας μελετούμε σοβαρά την ιστορία και βλέποντας ότι η κύρια αιτία της συμφοράς εκείνης ήταν η αμαρτία που επλεώνασε, ας αντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα. Τα παθήματα των προγόνων μας ας γίνουν μαθήματα για μας. Το ένα που πρέπει να ελκύσει άμεσα την προσοχή του κλήρου και του λαού είναι τούτο. Όλοι εμείς που κατοικούμε
τη μαρτυρική αυτή γωνιά του κόσμου, την Ελλάδα δηλαδή, που φτάσαμε στα τέλη των αιώνων, έτσι ονομάζονται, τέλη των αιώνων, αφού ο Κύριος αναμένεται, τέλη των αιώνων. Αν αγαπούμε τον Κύριο, ας τηρούμε τις εντολές Του, ας μισούμε το κακό, οπουδήποτε και αν το συναντήσουμε. Συγκεκριμένα δηλαδή, να μισούμε δυνατά τη θεοπαιξία, τη συμμονία, τη βλαστημία, τους όρκους, τη φιλοδοξία, την αρπαγή, την ακολασία, την κακή επιθυμία, τη φιλαργυρία, τη πλεονεξία, που όλα αυτά με μια κουβέντα ονομάζονται ειδωλολατρεία. Έτσι τα λέει η γραφή αυτά. Όλα αυτά που ακούσαμε ονομάζονται ειδωλολατρεία. Αφού τα αγαπάμε και τα λατρεύουμε, ειδωλολατρεία είναι. Αυτά τα πάθη έγιναν οι νεκροθάφτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτά στάθηκαν οι χειρότεροι σύμμαχοι του κατακτητού. Χωρίς τη δική τους βοήθεια, ποτέ ο Μωάμεθ ο δεύτερος δεν θα έμπαινε στην πόλη. Η σημαία του Σταυρού θα κυμάτιζε στον τρούλο της Αγίας Σοφιάς και διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη των γεγονότων της παγκόσμιας ιστορίας. Αδελφοί Έλληνες, με πόνο ψυχής και δάκρυα σας προσφωνώ κατά τη θλιβερή αυτή επέτειο. Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας ρωτήσουμε καθένας τον εαυτό του και ο ένας τον άλλον. Ζει μέσα μας η ορθή πίστη, η ανυπόκριτη αγάπη στον Κύριο και των πλησίων. Αν είναι μαζί μας ο Κύριος, τότε η πατρίδα μας θα είναι απόρθητο φρούριο. Αν όμως πλήθυνε η ανομία, πάγωσε η αγνή αγάπη, νεκρώθηκε η ορθόδοξη πίστη, υψώθηκαν ανάμεσά μας ξένη βομή, επροχθές στο ταχυδρομείο. Μπήκα μέσα, Χριστός Ανέστη, φωνάζω. Σαν να μην άκουσα από πουθενά απάντηση, πετάγεται μια γυναίκα και μου λέει, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Εγώ είμαι οπαδός των 12 θεών του Ολύμπου. Δημόσια φανερά. Ας το ακούσουμε, ας το βάλουμε στα αυτιά μας. Γυναίκα ήταν και εγώ αυτά ανατρέπω. Τους 12 θεούς το έχουν πάρει, πώς θα το πούμε, έχουν αρχίσει και ξεπετάγονται όλοι αυτοί, οι χιλιαστές, οι 12 θεϊστές, οι παγανιστές, οι άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και μόνο εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, το έχουμε βουλωμένο το στόμα. Τελείωσε. Αυτή είναι η πρώην άθεοι που δηλώναν ότι δεν πιστεύω. Τώρα σου λένε, κάτσε, γιατί να μην πιστεύουμε και εμείς, κάτσε να πιστεύουμε στο... Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό που το λέω τώρα εγώ εδώ είναι ότι ανοίγουν το στόμα και, και μιλάνε. Ναι. Και εμείς το κλείνουμε και δεν το καταλήξουμε. Γι' αυτό, τι πουθενά άλλο. Λοιπόν. Νεκρώθηκε η ορθόδοξος πίστη, υψώθηκαν μέσα μας ξένη βομή, νέα είδωλα του ψευτοπολιτισμού. Τότε νέα συμφορά, αν συμβαίνουν αυτά ανάμεσά μας, να το προσέξουμε και το πράγμα, τότε νέα συμφορά. Αυτά που διάβαζουμε τώρα έχουν γραφεί 10 χρόνια πριν, 15. Και λέει, τα βλέπετε αυτά. Σας λέω λοιπόν, αν το βλέπαμε μπροστά μας, θα είχαμε άλλη αίσθηση του πράγματος. Λέει, νέα συμφορά μεγαλύτερη σε βάθος και σε έκταση από την άρρωση της Κωνσταντινού πόλεως θα πέσει στο ταλέπορο έθνος μας. Τα ακούμε. Μεγαλύτερη συμφορά θα πέσει, να το δέσουμε, στο ταλέπορο έθνος μας. Ο Θεός ου μη κτηρίζεται, δεν εμπέζεται. Είναι πυρ καταναλίσκων, φωτιά που κατατρώει. Κανένας έξυπνος οικονομικός συνδυασμός, καμιά συμμαχία, εδώ μιλάει για Ευρωπαϊκή Ένωση καθαρά, με ξένα κράτη
δεν θα μας σώσει αν απιστούμε και νεοειδωλολατρούμε και βλαστημούμε καπηλικό στα θεία. Ιστό αράχνηση φαίνουμε. Με ό,τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα καινούριο ιστό αράχνηση. Ένα λεπτό καλάμι θα μας διαλύσει. Αδελφοί Έλληνες, από μας όσο υπάρχει ακόμα καιρός, εξαρτάται η αποτροπή μιας νέας συμφοράς. Πριν από το κακό που μας συμβαίνει τώρα, έχουν γραφτεί αυτά εδώ. Προμηνύει νέα συμφορά μεγαλύτερη από εκείνη που πέρασε η πόλη. Εμπρός μας σήμερα βρίσκονται η ζωή και ο θάνατος. Η ζωή μαζί με τον Χριστό, ο θάνατος μακριά από τον Χριστό. Ας εκλέξουμε τη ζωή την αθάνατη. Ας γευτούμε τον Χριστό, κοινωνώντας μαζί Του με λόγια, με έργα, με τα μυστήρια. Ο Χριστός να πηγαίνει μπροστά και να οδηγεί. Ο Χριστός σας βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας. Αυτός ας θυμίζει την ατομική, την οικογενειακή και την δική μας ζωή. Αυτός και μόνο να είναι ο Θεός μας. Το όνομά Του έχουμε επικαλεστεί. Εκτός από Αυτόν δεν ξέρουμε άλλον. Ας προσπέσουμε μπρος Του με μετάνοια νηνευητική, ζητώντας το άπειρο ελεός Του. Τότε υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα όχι απαιτεί ότι η πατρίδα μας από το σκοτάδι θα βγει στο φως. Θα δει καλύτερες μέρες και σαν ορθινό άστρο θα λαμπεί πάλι ανάμεσα στους λαούς Ανατολής και Δύσεως. Την ευχή του να έχουμε του μακαριστού γέροντα και επισκόπου πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου. Τώρα πάμε στον πατέρα, τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο. Ένα, γιατί και αυτός εισάξιος του γέροντα του Αυγουστίνου ήταν. Ένα μικρό κομματάκι, ακριβώς πάλι επί των γεγονότων. Μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν αμαρτάνουμε, επαναλαμβάνεται. Ναι, τα Σόδομα και τα Γόμορα, τους κατάστρεψε όλους. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι πάει το πράγμα. Ναι, ναι. Θα φέρεις στο μυαλό σου αυτά που άκουσες, θα δεις ότι... Ναι, ότι... Να, ναι, ότι δηλαδή ξεπέφτουμε τελείως και μας δίνει με καταπακιά ο Θεός, λοιπόν, για να επανέλθουμε στο ίδιο. Ο ίδιος ο γέροντας τώρα που θα διαβάσει, έχω περάσει στο διαδίκτυο ένα μικρό απόσπασμα από μια ομιλία του. Πιανού. Του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου. Κάτι τόσο και άλλες ομιλίες. Λέει σε κάποιο σημείο, το τελευταίο αίτιο που θα φέρει τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, θα είναι όταν θα αρχίσουν να αυξάνονται οι ομοφυλόφιλοι. Λοιπόν, για να δούμε τον πατέρα Μυτιληναίου, τον οποίο στο μεταφράζω, θα διαβάσω τώρα εδώ πέρα. Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά, είπαμε, του πατρός, μακαριστού πατρός Μυτιληναίου, απόσπασμα ομιλίας. Έτσι. Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα που λέει ο μακαριστός γέροντας, υπάρχει μία αναφορά στα όσα συμβαίνουν στις έσχατες και αποκαλυπτικές ημέρες μας, ιδίως με τις βλάστημες και αιρετικές θέσεις της Θεολογικής Ακαδημίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος περί μεταπατερικής και συναφιακής θεολογίας. Υπάρχει μια ακαδημία στο Βόλο που προείσταται ο Ιγνάτιος, Ιγνάτιος το όνομά του, ο επίσκοπος, ναι, η οποία έχει πέσει σε αιρετική διδασκαλία. Λοιπόν, διαβάζουμε. Η ομιλία αυτή του μακαριστού γέροντα εκφωνήθηκε την 21η Νοεμβρίου 1982 στην Ιερά Μητρόπολη Αγίου Δημητρίου Κομνηνίου Στομίου με τίτλο «Η σκιαγράφησης του προσώπου και των ημερών του Αντιχρίστου και τέλος και το τέλος του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως». Στο σημείο αυτό, αν μας επιτρέπετε, μπορούμε κατά ποινή μας νόμη να κάνουμε λόγο για το προφητικό χάρισμα που διέκρινε το μακαριστό γέροντα, εφόσον πριν από τόσα χρόνια, το 1982, προείδε τι θα γινόταν στις ημέρες μας. Παραθέτουμε παρακάτω συγκεκριμένο απόσπασμα από την ομιλία του γέροντα, το οποίο έχει ως εξής.
ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί, την έναρξη της νέας εποχής στη γη. Το επαναλαμβάνω, δέστε το καλά στο μυαλό σας. Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί, την έναρξη της νέας εποχής στη γη, η οποία θα διαδεχθεί, η οποία νέα εποχή θα διαδεχθεί τη χριστιανική εποχή, δημιουργώντας ίσως μία τρίτη διαθήκη. Μία τρίτη διαθήκη. Έχουμε παλαιά διαθήκη, καινή διαθήκη και η τρίτη διαθήκη του Αντιχρίστου. Θα κάνει και εκείνος τη δική του διαθήκη. Αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι παλαιό και το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όμως μη σας κάνει εντύπωση αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ήδη ζούμε τώρα. Η τρίτη διαθήκη είναι αυτό που ήδη ζούμε τώρα. Ακούστε περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή η τρίτη διαθήκη? Είναι οι καλλιεργούμενοι κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψη της περί απαρχαιώσεως του χριστιανισμού, δηλαδή ότι ο χριστιανισμός είναι κάτι ξεπερασμένο που ανήκει στην αρχαιολογία, έχει πια τελειώσει το δρόμο του, έχει απαρχαιοποιηθεί πια. Το υποστηρίζουν αυτό, το υποστηρίζουν κοσμικοί κύκλοι, κοσμικοί άνθρωποι και οικουμενιστικοί κύκλοι. Οικουμενιστικοί κύκλοι, ποιοι είναι βασιλάκοι που σήμερα στο λες κάθε τόσο? Η πανθρησκεία. Δυνατά. Η πανθρησκεία. Πού και, ποιος την κηρύττει? Ποιος την κηρύττει? Και την εφαρμόζει? Αυτοί που είναι μασόνοι όλοι. Όλοι μασόνοι. Αυτοί που θέλουν να ισοπεδώσουν τα πάντα. Τα πάντα. Να φέρουν τις θρησκείες σε ένα. Ωραία. Να δούμε τι μας λέει ο Γιώργος. Να καταργήσουν όλες τις θρησκείες για να τις παραδώσουν σε έναν που θα έρθει μετά να πει τι τις έλατε όλες τις θρησκείες όλα αυτά τα χρόνια. Τον πόλεμο, τη διαφθορά. Όλα τα κακά οι θρησκείες θα έχουν επιφέρει. Τις φαγές. Ναι. Οπότε να τις καταργήσουμε, να φτιάξουμε μια θρησκεία ανώτερη από αυτές που θα είναι η θρησκεία της αγάπης και της οικολογίας. Να σωθεί ο πλανήτης. Ναι, πανθρησκεία. Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος, να δούμε πώς μας τα λέει αυτά που λέει ο Βασιλάκης. Όταν σας λέγουν ότι ο χριστιανισμός πάλιωσε, εχρεοκόπησε, ότι πλέον δεν έχει σε τίποτα να μας προσφέρει και να μας μιλήσει, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει πλέον ισχύ, είναι απαρχαιωμένος, μια καινούργια κατάσταση πρέπει να δημιουργήσουμε. Αυτό ακούστηκε προηγουμένως. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η τρίτη διαθήκη. Αυτό ότι τέλος στο χριστιανισμό, τώρα έχουμε την καινούργια διαθήκη, την τρίτη διαθήκη δηλαδή, που τη δημιουργεί ο οικουμενισμός, αυτό είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση. Υπάρχει. Εξάλλου, τι είναι αυτό που λέει ο προφήτης Δανιήλ? Και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων. Αλλοιώσε, λέει ο προφήτης, αλλοιώσε τον νόμο. Θα το εξηγήσουμε πιο απλά. Νόμος είναι και η διαθήκη. Όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα τον αλλοιώσει τον νόμο. Ή θα πει είναι άχρηστος, είναι αδύναμος να μας προσφέρει κάτι. Να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό το προφητεύει ο προφήτης Ωβδιού. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Μεταπατερική θεολογία. Ξεπερασμένοι. Αυτό που κάνει ο Ιγνάτιος τώρα, ναι. Αυτός ο μασόνος που έχει φορέσει το ράσο για να, ναι, γίνει ιεράρχης. Ξεπερασμένοι. Οι πατέρες, είπαμε, και οι Άγιες Εκκλησίας
θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Ακριβώς αυτό. Σας είπα με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος κάθεται και σε χριστιανικούς λαούς, μήπως βασιλάτη κάθεται. Το αναφέρει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό, ότι κάθεται και σε χριστιανικούς λαούς ο Αντίχριστος. Ονοείτο, υπόθηκε προηγουμένως. Αλλά με ποια έννοια? Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος κάπου, αφού λέγει ο Άγιος Κύριλλος, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Το προσέξουμε λιγάκι. Όχι, αλλά με την έννοια των υπηρετών του Αντιχρίστου. Δεν το δούμε με τα μάτια μας το Αντίχριστο, αλλά θα έχει τα όργανα του. Είπε ο Βασιλιάς κάτι προηγουμένως. Φοράει το ράσο και είναι μασόνι. Ήτανε μασόνι πριν. Ναι. Εξυπηρετούν κάποια αποστολή. Ναι. Βάλανε το ρέσο, τους προωθήσαν οι άλλοι μασόνοι, ας πούμε, ανέβηκανε, γίνανε δεσπότες, ναι. Όπως λέμε, κακώς τους λέμε δεσποντάδες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και προωθούνται. Όχι όλοι, όχι όλοι. Όχι όλοι, ναι. Πολλοί από αυτούς που περισφέρουν αυτά τα πράγματα και κηρύττουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα, αυτοί. Για να το δούμε, Βασιλάκι, αυτό. Μας το λέει ο Γέροντας. Να προσέξουμε. Αυτή είναι η εποχή μας. Γι' αυτό τραβάμε, αυτό που τραβάμε. Γι' αυτό τα αναφέρουμε τώρα αυτά. Δεν τα λέμε για κανένα άλλο λόγο. Ότι ο ξεπεσμός αυτός έφερε αυτή την κατάλληλη. Προχωράμε. Όταν υπάρχουν ορθόδοξοι κληρικοί που είναι κρυφοί οικουμενιστές ή μασόνοι ή μασονίζοντες ή αιρετικοί, δεν φαίνονται, μα είναι, είτε πατριάρχια είναι αυτοί, είτε επίσκοποι είναι, δεν ξέρω τι είναι, είτε αρχιμαντρίτε ή πρεσβύτεροι, δεν ξέρω τι είναι, διάφοροι, ό,τι είναι. Και οι άνθρωποι αυτοί λέγουν πράγματα αιρετικά, όπως οι παραδείγματος οι ιεροί κανόνες είναι ξεπερασμένοι, το πιδάλιο δεν έχει καμιά σημασία και αξία, οι νηστείες να καταργηθούν, η εγκράτεια θεωρείται ξεπερασμένο πράγμα. Σήμερα ζούμε σε νέα εποχή. Τα κηρύττουν τα όργανα που αναφέραμε προηγουμένως. Πρέπει τους νέους να τους δούμε με άλλο μάτι. Μπορούν να ζουν με τη γενετήσια ορμή. Να κάνουν τους καπνίσουν δηλαδή οι νέοι. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Πέστε μου, μήπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθονται τα όργανα του Αντιχρίστου? Το καταλαβαίνουμε όλοι? Όλοι? Καλά. Κάνει εντύπωση ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους Του. Μας κάνει εντύπωση αυτό? Σε κάθε εποχή τους Αγίους Του ο Θεός. Γιατί λέτε τους έχει τους Αγίους κάθε εποχή ο Θεός? Γιατί έχει Αγίους κάθε εποχή ο Θεός? Το ρωτάω και να έχουμε ένα καταφύγιο. Για να ελέγχουν το κακό. Για να δούμε. Για να δίδει την απάντηση στους πιστούς. Ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Άγιοι είναι ξεπερασμένοι. Για να υπάρχουν, οι Άγιοι σε κάθε εποχή δεν είναι ξεπερασμένοι. Σε κάθε αιώνα θα δώσει πολλούς Αγίους. Τον 20ο αιώνα έδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Πολύ ορθά και χαρακτηριστικά χαρακτηρίστηκε ο Άγιος του αιώνα μας. Προσέξτε, είναι τυχαίο? Αυτή η ταλέπορη Μαγδαληνή, η ηγουμένη, ήταν πάνω στην Κοζάνη, ξέρω που ήταν αυτή, υβρίζει τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι τυχαίο αυτό? Δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτή η αντίδραση του σατανά. Η δαιμονοκρατούμενη γυναίκα είναι αυτή. Το λέγω ελεύθερα, γιατί την έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας και την έχει αφορήσει. Διότι ο Άγιος δεν ανέχεται, διότι δεν ανέχεται ο Αντίχριστος να υπάρχει Άγιος, επειδή θα υποστηρίζει ότι η αγιότηση είναι απερχιωμένο πράγμα. Είναι απερχιωμένο για τον απερχιωμένο, γιατί απερχιωμένο και το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να κάνει Αγίους, αλλά ο Θεός θα δίνει Αγίους σε κάθε εποχή, για να δίνει την απάντηση ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απερχιωμένο. Δηλαδή υπάρχουν Άγιοι, για να καταλάβει το Ευαγγέλιο, ζει πάντοτε και ποτέ δεν απαρχιώνεται.
Η Εκκλησία ζει πάντοτε που δεν είναι απαρχαιωμένη. Ο Χριστιανισμός δεν είναι ποτέ απαρχαιωμένος. Δίνει πάντοτε τους Αγίους. Αυτά μας λέγει ο μακαριστός, γέροντας, πατήρ Αθανάσης Μυτιλινέος, πρώην ηγούμενος Κομνηνίου Μονής στο Μύου Λαρίσης. Τώρα ένα άλλο κομμάτι. Θα ρωτήσεις κάτι, έχω ένα πάλι πάρα πολύ σημαντικό. Τον Άγιο Νεοφθάρα, γιατί δεν τον έχουμε κάνει κήρυξη Εκκλησία Άγιο. Κάνει λάθος. Δεν είχε ανακηρύξει ακόμα νομίζω Άγιο, δεν κάνω λάθος. Ο Άγιο Νεκτάριος ήταν θαύμα, έκανε θαύματα από ζών. Από ζωντανός έκανε θαύματα. Ναι, τον έχει ανακηρύξει Άγιο. Ναι, ανακηρυγμένος Άγιος. Γιατί πιάσε ένα μοναστήρι να τον ζωγραφίζουν και μου λέει ακόμα δεν έχει ανακήρυξει η Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία τον έχει Άγιο και Άγιο του 20ου αιώνα. Ο Άγιος ονομάζεται του 20ου αιώνα μας. Αυτό καθυστέρησε πολλά χρόνια να γίνει αγιοποίηση. Ναι. Έγινε το 60, πότε έγινε το μήνα. Δεν θυμάμαι, κάπου γύρω, κάπου εκεί γύρω έγινε. Όχι. Είναι Άγιος Εκκλησίας μας, μεγάλος Άγιος ο Άγιος Βικάριο. Εδώ πάει λαός και λαός το κοστινάει. Ζήτησα και συγγνώμη τον πατριαρχή Αλεξανδρίας που τον είχε τότε διώξει. Ο μακαριστός πατριάρχης. Οι Άγιοι διώχονται πάντα. Ζήτησε συγγνώμη λέει μετά από τότε. Λοιπόν, καλό γι' αυτό. Να προλάβουμε και αυτό να δώσουμε στην ομιλία μας και να δώσουμε τέλος. Πρόσφατη συνομιλία με γερόντισσα Ιεράς Μονής, η οποία κάνει μικρές αλλά σημαντικές αναλύσεις για την εποχή μας σε πνευματικό της στέκνο. Δεν αναφέρει το όνομά της, αλλά τη βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική την ομιλία. Ένα πνευματικό παιδί ρώτησε τη γερόντισσα με αφορμή τα γεγονότα στο Υπουργείο Εργασίας και όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τις απεργίες, διαμαρτυρίες και την αγανάκτηση των αγροτών, υπογραμμής με ζωηρά στοιχεία, θα τα δούμε μέσα στο άρθρο. «Άκου, παιδί μου», είπε, «αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί υποφέρει από τους πολιτικούς. Αυτοί οι πολιτικοί έτσι πορεύονταν τόσα χρόνια και με την ίδια λογική πορεύονται και τώρα. Οι πολιτικοί με τη λογική που πορεύονται τώρα τόσα χρόνια έτσι πορεύονταν. Φταίνε τόσο ο κόσμος που τους ψηφίζει και τους εμπιστεύεται. Δεν πρόκειται να αλλάξουν οι πολιτικοί όσο ο κόσμος συνεχίζει να τους ψηφίζει πιστεύοντας στις υποσχέσεις τους για καλύτερες ημέρες. Δεν υπάρχει καμιά μεταμέλεια αυτή τη στιγμή στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Προσέξτε αυτό που λέει. Δεν υπάρχει καμιά μεταμέλεια να πούνε ότι δεν πάμε καλά να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Μεγάλο ποσοστό του λαού δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είμαστε αμέτωχοι στο κατάτημα της πατρίδας μας. Δεν είμαστε αμέτωχοι όλοι μας. Μόνο το χρήμα και οι οικονομικές τοπολαβές, αυτό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Έλληνα. Διαφωνείς? Η γερόντισσα. Μόνο το χρήμα και οι οικονομικές απολαβές, αυτό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Έλληνα. Η σκληροκαρδία του, αυτή είναι η πραγματική αιτία της κακοδαιμονίας στη σημερινή Ελλάδα. Η σκληροκαρδία του, που βλέπει μόνο το χρήμα και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η κακοδαιμονία της σημερινής, στη σημερινή Ελλάδα. Δεν σου μιλάω μόνο για την αμετανοησία έναντι του Θεού. Αυτό είναι έτσι και αλλιώς δεδομένο, δυστυχώς. Έτσι και αλλιώς λέει ο λαός είναι μετανόητος. Δυστυχώς. Είναι δεδομένο. Όμως το χειρότερο είναι που ο σημερινός καλοβαλμένος Έλληνας δεν σκέφτεται και λίγο παραπέρα από το χρήμα και σταμάτη.
λίγο παραπέρα από το χρήμα, δεν σκέπτεται. Είναι διαβρωμένη η ψυχή του από την ευμάρεια, από την καλοπέραση. Διαβρωμένη η ψυχή από την καλοπέραση. Την απόλαυση των προσχέρων γηίνων υλικών. Και καλά, δεν σκέφτεται τον συνάνθρωπό του. Δεν θέλει να πει ένα ήμαρτο απέναντι του Θεού, μα ούτε τον εαυτό του πια δεν σκέφτεται. Δεν βλέπει που οδηγεί αυτή η κατάσταση. Εσύ πώς ζει, δεν καταλαβαίνει που πηγαίνει. Τι περιμένει ο σημερινός άνθρωπος να αλλάξει η κατάσταση οικονομικά προς το καλύτερο. Το καλοκαίρι, πόσες φορές ειδοποιήθηκαν οι ψηφοφόροι να μην εμπιστεύονται τον πολιτικό κόσμο. Άκουσε κανείς. Τα ίδια πάλι έγιναν. Ξανά τα ίδια πρόσωπα. Τα ίδια που οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το χάλι. Πάλι τα ίδια πρόσωπα στην κυβέρνηση. Και τώρα βρίζει τους πολιτικούς, αυτούς που πάλι ο ίδιος διάλεξε να τον κυβερνήσουν. Μα δεν είναι τραγικό αυτό? Εάν οι μισοί Έλληνες αυτή τη στιγμή μετανοούσαν, τότε ο Κύριος θα άλλαζε όλο το σχέδιό του και ούτε πείνα, ούτε πόλεμος θα γινόταν. Όλη η κατάσταση θα ρεμούσε και θα ξεκινούσε κάτι πολύ όμορφο για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Θα σου πω ένα άλλο τώρα. Μόνο το 60% των Ελλήνων θα μετανοήσει πραγματικά. Θα το ξαναπώ. Μόνο το 60% των Ελλήνων θα μετανοήσει πραγματικά. Μεγάλο το ποσοστό. Πολύ το βλέπω. Και εγώ πολλά. Αυτό όμως όταν ξεκινήσουν για τα καλά τα γεγονότα. Σήμερα τα ματάκια σου και δικά μου έτσι βλέπουν. Και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Αλλά λέει, όταν ξεκινήσουν για τα καλά τα γεγονότα. Δες το καλά στο μυαλό σας. Μάχτε με τον αντίπιστο. Για τα καλά. Δεν ξέρω, να το δούμε λιγάκι. Και είναι, πίστεψέ με, πολύ κοντά πια. Όταν ξεκινήσουν για τα καλά τα γεγονότα, είναι πολύ κοντά. Το υπόλοιπο θα μείνει έτσι σκληρόκαρδο, αμετανόητο παιδί μου. Και να ξέρεις, αυτό το μικρότερο ποσοστό πάρα πολύ δύσκολα θα μετανιώσει. Όμως ο Θεός δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Το παρήγορο. Το παρήγορο. Ή θα πρέπει να αλλάξει αυτή η μερίδα των ανθρώπων, ή δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και να γίνει μαγιά χειροκαρδίας. Ή θα αλλάξει και αυτό το ποσοστό, ή δεν μπορεί να γίνει μαγιά να χαλάσουν και οι υπόλοιποι. Το αντιλαμβάνεστε, παίρνει μέτρα ο Θεός, θα σου πει. Θα υποφέρουν πολύ οι σκληρόκαρδες ψυχές. Κινδυνεύουν. Βέβαια, στο τέλος μπορώ να σε βεβαιώσω ότι και από αυτή την κατηγορία των μετανόητων θα συντριβούν και θα μετανοήσουν αρκετοί. Όμως προς το τέλος, όταν πλέον θα είναι σε πλήρες αδιέξοδο, το προσέχετε, ακόμα δεν είναι το πλήρες, όταν θα είναι σε πλήρες αδιέξοδο και όταν ήδη θα ζούμε μέσα στα πράγματα, στα πραγματικά άσχημα παγκόσμια γεγονότα, εδώ είναι πρόβλεψη, είδος προφητείας είναι. Περιμένουμε παγκόσμια άσχημα γεγονότα. Θα το δεις και εσύ και αρκετοί. Θα το δεις και εσύ και αρκετοί. Παρόλο που θα βλέπουν την πείνα, τη δυστυχία, δεν θα αλλάξουν. Και αν τους δίνεις ένα κομμάτι ψωμί, θα πετούν και άλλο και άλλο. Και δεν θα σκέπτονται τον πεινασμένο δίπλα τους. Άρα ένας τέτοιος άνθρωπος πώς μπορεί να αλλάξει και να βοηθήσει τους άλλους. Τώρα θα γίνει η αρχή. Και οι άνθρωποι θα βρεθούν στη δεινή θέση να τους βγάλουν από τα σπίτια τους. Αυτό είναι υπομένω πριν από χρόνια. Θα τους βγάλουν από τα σπίτια, τους βγάζουνε. Ναι, θα αρχίσουν. Και έχουνε πνεύμα Θεού. Πνεύμα Θεού. Να έχουμε και άλλα μάτια, να μην έχουμε τα μάτια αυτά που έχει όλος ο κόσμος, να καταλαβαίνουμε
τι μας λέει η Εκκλησία. Οι ημέρες που ζούμε είναι πολύ δύσκολες και θα έρθουν ακόμη δυσκολότερες. Και το κακό είναι ότι ενώ το βλέπουμε δεν μαλακώνουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλει αγώνα σκληρό και κυρίως πρέπει να ψάξουμε μέσα μας. Εκεί πρέπει να γίνει η πραγματική αλλαγή. Αγάπη στον συνάνθρωπο, αλτρουισμός, να θυσιάσουμε και κάτι από τη δική μας καλοπέραση για το πεινασμένο αδελφό μας. Και να μην ξεχνάμε ότι μόνο ο Θεός όλα μπορεί με ένα απλό ήμαρτον να τα αλλάξει. Με ένα απλό ήμαρτον να τα αλλάξει. Δεν υπάρχει για το Θεό αδύνατο. Επιτέλους, ποιον περιμένουμε να μας σώσει? Αυτούς που με τη δική μας ανοχή και ψήφο μας έφεραν εδώ? Μη γέννητο. Τώρα με την ενεργία και τη φτώχεια, αλλά και με τη βία που αρχίζει να ξεπροβάλλει. Βλέπετε, ανεργία, φτώχεια. Και την ανεργία που αρχίζει να ξεπροβάλλει και τη βία. Πολλοί κόσμος θα φύγει από τα χωριά του. Με συγχωρείτε, λάθος το διάβασα. Πολλοί κόσμος θα φύγει να πάει στα χωριά του. Εκεί μπορούν να παράγουν πολλά γεωργικά και κτηνοτροφικά, όπως και μελισσοκομικά προϊόντα. Θα δεις, θα φέρει αρκετό καρπό η γη. Αρκετό να θρέψει το λαό μας. Και κυρίως όταν θα αποκλειστούμε και από τις εξωτερικές αγορές αργότερα. Τα ακούμε? Θα αποκλειστούμε, λέει, από τις εσωτερικές αγορές αργότερα. Να πω, λέει, να ακούς, να τα βάλω στο μυαλό μας όλοι. Μέσα στη δίνη των γεγονότων. Οι μετανάστες που είναι στην Ελλάδα θα φύγουν και αυτοί όταν γίνει η πιο δύσκολη κατάσταση. Και αυτοί ακόμα που είναι από χρόνια εδώ, μόλις δουν να αγριεύουν τα πράγματα, θα ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Και σαν τελευταίο, να ξέρεις, δεν είναι καιρός μαρτυρίου τώρα, αλλά καιρός ιεραποστολής. Δεν είναι καιρός μαρτυρίου τώρα, Βασίλη. Καιρός ιεραποστολής, να ανοίγουμε στόμα μας δηλαδή. Πολλοί και νέοι άνθρωποι κυρίως τους βλέπεις αδιάφορους και να μην έχουν καταλάβει σε πόσο δεινή θέση βρίσκεται όλος ο σύγχρονος κόσμος. Όλος ο σύγχρονος, όχι Ελλάδα μόνο, όλος ο σύγχρονος κόσμος. Όμως είναι καλοπροαίρετες ψυχές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν από Χριστό. Λέει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, αλλά είναι καλοπροαίρετες. Πώς ακριβώς μας θέλει ο Κύριος? Όμως εμείς που ξέρουμε το χριστιανικό βίο και μόνο με το παράδειγμα της βιωτής μας, μόνο με το παράδειγμά μας, μόνο, θα τους σωθούμε στο καλό. Πόσο μάλλον όταν μπορούμε να τους μιλήσουμε για το Θεό και να τους δείξουμε την έμπρακτη αγάπη μας. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τον κόσμο με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί θα γίνει μεγάλη αποστολή και εδώ και αργότερα και στο εξωτερικό. Θα γίνει, άρα η αποστολή εδώ θα γίνει και αργότερα στο εξωτερικό. Τελείωσε το κομμάτι αυτό, δεν έχουμε τίποτα άλλο να διαβάσουμε. Αυτά είναι τα σημάδια που ορισμένα από ό,τι είδατε έχουν γίνει και ορισμένα γίνονται στη συνέχεια. Αυτό και μόνο ήθελα να όλοι να έχουμε στο νου μας, τα γεγονότα που ξεπροβάλλουν και ζουν. Και να αναμετρηθεί ο καθένας, να βάλει ο καθένας μας τον εαυτό του δίπλα σε αυτά που ακούει, γιατί ο κόσμος κάτι περιμένει από κάποιους. Ποιοι είναι αυτοί? Ας το εξετάσουμε και ας το δούμε. Δεν είναι να πει κανείς κάτι, να πει κάτι. Άρα, κύριε Σταμάτη, τη μετάνοια θα φέρει αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο. Ναι, θα φέρει αποτέλεσμα. Η μετάνοια, ναι, είναι ό,τι σημαντικότερο. Ένα δεύτερον, όχι να τρώω μόνο εγώ, να τρώει και ο διπλανός μου. Ένα κομμάτι ψωμί εγώ θα το μοιράσω, θα δώσω και αυτόν για κάτι να φάει. Γιατί υπάρχουν πεινασμένοι άνθρωποι. Έτσι πρέπει να γίνεται εκεί και πρέπει να γίνεται.
σκεφτόμουν να κάναμε και εμείς ένα ταμείο, αλλά ποτέ δεν προκόψαμε να το κάνουμε. Από 5 δραγμές ο καθένας να δίνονται κάπου που δεν έχουν να φάνε. Κάποτε είχαμε κάνει ένα. Κάποτε είχαμε κάνει ένα. Ναι. Καλά, καταργήθηκε. Πρέπει τώρα... να τα δίνουμε στην εκκλησία για να είμαστε και σίγουροι. Και, και αυτό μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Μπορούμε και εμείς να συνάζουμε κάτι και κάποιος από εμάς να πάει να το δίνει. Μπορούμε. Άλλος ένα ευρώ, άλλος ναι, η αλλά... προσευχή του, άλλος δύο, άλλος τρία, πώς δεν μπορείτε. Πού θα ξέρουμε, ας πούμε, τώρα στο κοροπή ποιος έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Μπορεί να πει ο Άρης ότι κάτι έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ο Τάδε, όχι αυτός. Ξέρω, είναι, μας παίρνει και τηλεόραση, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, μας παίρνει και να βάζει ο Βασιλάκης Μωσία. Πρέπει, θέλει να πεις ότι δίνεις. Ευχής έργο είναι αυτό. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή. Αλλά το να δίνεις μεμονωμένα από το να μαζεύεται ένα ποσό και να ενισχύεται κάποιο πρόσωπο και να το καταλαβαίνει, που δεν έχει και έχει και πολλά παιδιά, ναι, και είναι και σε δινή κατάσταση. Αλλήμον, υπάρχουν... Εγώ θέλω να πω ότι πάω στην Αθήνα, μπαίνω στο μετρό μέσα και μπαίνουν 40 ζητιάνοι μέσα. Όχι αυτοί. Λοιπόν, και λέω: προτιμώ να τα δώσω στην εκκλησία, να δώσω 10 ευρώ. Σωστό είναι αυτό. Έτσι, παρά να τα δώσω εγώ εκεί πέρα. Λέω ότι και εμείς μπορεί κάποιος από εμάς να μαζέψει ένα ποσό και να πούμε: θα πας εκεί. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν λέω τίποτα άλλο παραπάνω. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλετε να καθίσουμε εδώ πέρα να πούμε κανένα κουβέντα ακόμα. Λέμε να συζητήσουμε δηλαδή. Και να έχουμε κάποιο λόγο, διάλογο εδώ πέρα. Και εδώ ακούγαμε και γερότησα τρία πρόσωπα πολύ σεβαστά. Που βλέπετε έχουν επάνω τους πνεύμα Θεού. Προφητικό λόγο. Αυτά έχουν υποθεί πριν τα γεγονότα και γίνονται τώρα. Η Εκκλησία μαζί. Τα γνωρίζω όλα κύριε που λένε αυτοί οι κύριοι ότι θα είναι απαρχαιωμένη η Εκκλησία. Ποτέ. Ο Κύριος όταν ήρθε είπε θα κάνω καινή με αλφαγιώτα καινούρια την κτήση. Γιατί καινούριο ήταν, ο νέος Αδάμ ήταν. Τι να κάνουν αυτοί που είναι γεμάτοι αμαρτίες, οι Μασόνοι και οι άλλοι. Είναι γεμάτοι αμαρτίες και οι βασιλάκοι οικουμενιστές. Είναι τα όργανα του Αντιχρίστου. Πέρα για πέρα. Και εμφανίζονται με προβιά προβάτου. Έτσι. Προβιά προβάτου. Και μιλάνε περί αγάπης. Τους βλέπεις πώς εμφανίζονται, σαν πατριαρχικές μορφές, σαν άγιοι, ας πούμε, πώς μιλάνε, το στυλ τους. Δεν είναι πατριαρχικές μορφές. Εννοώ της Παλαιάς Διαθήκης. Μορφή μιλάμε. Βιβλικές μορφές. Μορφή μιλάμε τώρα. Ναι. Έτσι, ναι. Η Εκκλησία πώς θα την αντιμετωπίζει αυτό, η Εκκλησία μας. Τι. Πώς θα την αντιμετωπίζει. Ακόμα όχι. Ακόμα τίποτα, Ακόμα όχι, δεν αντιμετωπίζει. Μόνο επιρροές ακούγεται. Καλά. Αυτό σε τραβάει και το σπαθί λιγάκι και, ναι, και μιλάει. και το βγάζει και παλεύει. Και στην Εκκλησία του ακούγονται πολλά. Yeah. Και ο άλλος σταθμός λέει πολλά. Ο Πειραιός. Ναι, όχι, yeah. Το Αθηνών. Λέει. Αλλά όλο νύχτα. Νύχτα τα λέει. Νύχτα. Και νύχτα καλά. Επειδή δεν έχω ύπνο, ξυπνώντας, βάζω ένα σαν τον άλλο. Άρα λέει πολλά. Να λέει. Λέει. Να λένε. Κοίταξε να δεις κάτι. Και οι δύο σταθμοί. Ο Θεός μιλάει και με ζώα και με άψυχο υλικό μιλάει, αλλά αυτά τα καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν κάποια συγνότητα ανοιχτή με τον ουρανό. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε σε ένα λαό μέσα που δεν ακούμε σε αυτά που μας λέει ο Θεός. Έτσι ανυπάκουος ήταν και ένας προφήτης, όπως λέγεται ο Βαλάμ, ήταν αυτός. Βαλάμ. Του είπε ο Θεός, θα πας να κηρύξεις εκεί, του λέει. Ανέβηκε στο γαϊδουράκι και πήγαινε. Αλλά ο προφήτης θεώρησε φρόνιμο να μην πάει εκεί που του είπε ο Θεός, να αλλάξει δρόμο σε μια διχάλα. Το γαϊδουράκι δεν γουλιότανε. Και σε κάποια στιγμή του λέει, δεν βλέπεις τον άγγελο με σπαθί, θα μας κόψει και τους δύο, του λέει το γαϊδουράκι, μιλάει και τα γαϊδούρια. Και αλλού λέει ότι θα έρθει η εποχή που θα μιλήσουν και οι πέτρες.
και οι πέτρες θα μιλήσουν για τον Θεό. Και αυτό έγινε και θα γίνει. Μια από τις φορές που έγινε ήταν την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος. Και οι πέτρες σχίστησαν, λέει. Σεισμός. Και φώναξαν, σταυρώθηκε ο Υιός του Θεού. Και οι τάφοι ανοίχτηκαν, λέει, και λοιπά. Εκεί είναι τα άψυχα που πήραμε και ο ήλιος έσβησε. Άψυχο δεν είναι, έσβησε. Για προχθές έκανα και το σεισμό, Βασιλάκη, το κατάλαβες. Καθόλου. Άμα βγάλω το ακουστικό, πολύ καλά το κατάλαβα. Η Κατερίνα μου πετάξε στον δρόμο έξω. Λοιπόν. Και περίμενα εγώ και εγώ, αλλά εγώ δεν σηκώ το κατάλαβα. Ήμουν αξίμιος και φωνάζω, λέω, Στέλλα, κάνει σεισμό. Το φως μου λέει δεν κουνιέται. Όχι, αυτό το είπα και εγώ της Κατερίνα. Το φως. Εγώ δεν ήταν να κουνιέται τίποτα, λέω. Αλλά ήταν, όχι, ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Και για λίγο έτσι. Ναι, έκανε κρρρ και τελείωσε. Αυτό το είπα γιατί κάτι μυρίζει και αυτό. Προειδοποίηση είναι και αυτό. Όλα αυτά είναι προειδοποιητικά. Βέβαια, δεν γίνονται έτσι. Δεν φωνάζουμε τέλος. Χριστέ μου, όταν γίνεται σεισμός, αμέσως μετά με την πίστη του Θεού, μετά το ξεχνάμε πάλι. Αυτοί που έχουν καλή πρόθεση, Δημήτρη, δεν ξεχνάνε. Είχε πει ένας Αγιορείτης, ναι. Από το 90 το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι, τι. Ότι πριν γίνει ο πόλεμος στην Ελλάδα, ναι. Θα γίνει τέτοιος μεγάλος σεισμός στην Αθήνα που θα πέσει και η Ακρόπολη. Πότε υπόθηκε αυτό? Το 90, τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι, έτσι. Πάντως εγώ είχα ακούσει το Γέροντα Αυγουστίνου για σεισμό. Αυτό άκουγα και εγώ σήμερα. Το είπα, αλλά το έχει πει και ένας Αγιορείτης τη δεκαετία του 90. Τώρα ο Γέροντας Πορφύριος ήταν, κάποιος άλλος ήταν, δεν ξέρω. Ήταν πριν κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος. Δεν το έχω υπόψη μου και το πράγμα, αλλά έχω υπόψη αυτό που το άκουσα με τα αυτιά μου. Συζητιόταν. Θα πέσει Ακρόπολη, είπε. Ναι. Έτσι είπαμε τότε που ήμουν και το άκουσα που ήμουν νέος. Πότε το είχε πει αυτό? Δεν θυμάμαι, ρε Βασιλάκη. Το 70, το 80. 70. Το 70. Έτσι, γιατί το 70 νομίζω και εγώ. Μια ομιλία λέω που έχω δει το 70 πρέπει να είναι. Ναι, παλιά είναι. Παλιά είναι. Ναι. Τότε είπε ο Γέροντας, βάζω πετραχύλι, προφητεύω. Ήταν αρχιμαντής τότε. Προφητεύω. Δεν θα μείνει, λέει, η Ακρόπολη θα πέσει από το σημόδιο. Αυτοί έχουν πνεύμα Άγιο και μπορούν να μιλάνε και να, πολλά από αυτά που είχε πει έχουν γίνει του Γέροντα Αυγουστίνου. Έτσι. Όταν πέθανε πήγανε 50 επίσκοποι εκεί πάνω και το κυδέψανε. Ναι, λαός ολόκληρο. Πήγανε και οικουμενιστές όμως για να... βγάλει Άγιο, όχι. Για να πουλήσουνε μούρι. Τι να κάνουνε. Βλέπεις, παντού χώνονται. Παντού χώνονται. Στην εκκλησία. Έτσι. Βασιλά και αυτά ήταν σε όλες τις εποχές. Αν ταράχτηκε η εκκλησία, ταράχτηκε από αυτούς πάντοτε. Και δεν αφήσανε και τους άλλους να μιλήσουν. Τους ψευδαπόστολους. Στον επικίδιο. Στον επικίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε την προσευχή μας στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Να έρθουμε και την άλλη Δευτέρα, θέλετε. Ναι. Να έρθουμε. Και αν δεν έρθουν, λέει, θα είμαστε εδώ, Βασιλάκη. Λοιπόν. Χριστός ανέστη νεκρός, θανάτου θάνατο πατήσας, και σε ζήμασι, ζωή χαρισάς. Χριστός ανέστη νεκρός, θανάτου θάνατο πατήσας, και σε ζήμασι, ζωή χαρισάς. Χριστός ανέστη νεκρός, θανάτου θάνατο πατήσας, και σε ζήμασι, ζωή χαρισάς. Πολύ μαζί τελευταία φορά. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατο πατήσας. Και της νύμασι ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς το είπε, έδω και ενημήν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλή ανάλυση τώρα. Αμήν, να δώσω εγγύνια. Και διευχόν των Αγίων. Αυτή η σπίτα είναι εκείνη. Ένας μπάλος. Αντιμήνωση του παρασπένου. Ωραία, τώρα την πέρα.